Έχετε συμπληρώσει 6 μέρες στις Αυστριακές Άλπες. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις τις πρώτες εντυπώσεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ναι, οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ όμορφα εδώ πέρα. Εντάξει, υπάρχουν δύσκολες προπονήσεις. Είναι διαφορετικό το επίπεδο. Αλλά δίνω τον καλύτερο με αυτό και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Βέβαια, πρωτού πάμε στον Ολυμπιακό, καλό θα ήταν να μας πεις δύο λόγια για την πρώην σου ομάδα. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία βγάζει ένα σωρό ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βλέπουμε ότι κάνουν καριέρα όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην εθνική, στο εξωτερικό. Εντάξει, θα το πω λίγο περίεργα, αλλά τι νερό πίνουν στη Νέα Σμύρνη και βγάζουν τέτοια παιδιά. Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι αυτό που λένε ότι όσοι έχουν πάει λένε ότι έχει κάτι το μαγικό που λένε. Ναι. Αυτό που έχω να πω εγώ ότι είναι. Έχει ένα φοβερό κλίμα. Είναι πραγματικά οικογένεια αυτή η ομάδα. Και εύχομαι πάντα τα καλύτερα για αυτή την ομάδα. Και ήθελα να τους ευχαριστήσω κιόλας προσωπικά, γιατί με βοήθησαν πάρα πολύ. Όλοι από τους προέδρους μέχρι και τους καπευτές φωτιστές. Και τίποτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και πηγαίνοντας από το Παναθηναϊκό στον Πανιόνιο, επειδή είχαμε δει ότι ο Πανιόνιος είχε βγάλει τον Σιώβα, είχε βγάλει τον Αυλονίτη, είχε βγάλει και άλλα παιδιά, τον Λαυρόπουλο που πήγε στην ΑΕΚ. Το ένιωθες, το έβλεπες μέσα σου ότι εδώ είναι ένα περιβάλλον που είναι ένα σκαλοπάτι για κάτι παραπάνω. Ναι, πίστευα ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω εκείνη την χρονική περίοδο και νομίζω ότι μου βγήκε σε καλό και είμαι χαρούμενος για αυτήν την επιλογή που έκανα. Αισθάνεσαι έτοιμος για να διεκδικήσεις μια θέση αρχικό στο ρόστερ του Ολυμπιακού και υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για τη θέση την οποία αγωνίζεσαι? Είναι λογικό σε μια τέτοια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός να υπάρχουν ανταγωνισμός. Έχει Ευρώπη, κύπελο και το πρωτάθλημα. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάω το χέρι μου, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό και ευελπιστώ να μείνω στο ρόστερ και ό,τι να έρθει, έρχεται για καλό. Ακή είναι πρόωρο ακόμα, είναι μόλις η έκτη μέρα της προετοιμασίας. Εγώ θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μαζί μας εντυπώσεις σου από τον προπονητή, τον κύριο Χάση, σε ό,τι αφορά στη φιλοσοφία του. Τι σας ζητάει? Είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει τι ζητάει από τους παίκτες του. Θέλει η ομάδα να ξεκινάει από πίσω να παίζει και να οργανώνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι πάμε καλά σιγά σιγά και εύχομαι να βγει το πλάνο του προπονητή. Το έχουμε διαπιστώσει και εμείς παρακολουθώντας τις προπονήσεις ότι τα στόπερ έχουν σημαντικό ρόλο στην εκκίνηση των επιθέσεων του Ολυμπιακού. Είναι στα πράγματα. Ναι, ουσιαστικά είναι ο πρώτος παίκτης που αρχίζει το παιχνίδι. Για μένα είναι κάτι διαφορετικό βέβαια, γιατί εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζα άλλο εντελώς τελείως. Άλλο ποδόσφαιρο, αλλά προσπαθώ, ακούω τις συμβουλές του, ακούω τους βοηθούς του και ελπίζω να πάνε όλα καλά στη συνέχεια. Προφανώς ξέρεις και αν δεν ξέρεις, το καταλάβεις πολύ σύντομα, ότι άλλο είναι αυτή η φανέλα που φοράς πριν, άλλο είναι αυτή που φοράς τώρα. Υπάρχει μεγάλη πίεση στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είσαι δεύτερος. Στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να χάνεις, καλός ή κακός. Είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς όλα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Ναι, δεν θέλω να σε, κατάλαβα. Προβληματίζω, απλά να σε βάλω λίγο στο κλίμα. Όχι, από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα, έχω καταλάβει τι μέγεθος έχει και νιώθω έτοιμος και θα κάνω πραγματικά αυτό που είπε και πριν, ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα πρώτα απ' όλα. Και μετά πάει ο εαυτός μου. Επειδή υπήρχε ένα τίτλο μυστηρίο γύρω από σένα, μαθαίναμε ότι είχε κλείσει παράδειγμα από τον Νοέμβριο. Μετά μάθαμε ότι έκλεισε γύρω στο Γενάρη, το Φλεβάρι. Φαινόταν ότι ερχόσουν στον Ολυμπιακό. Τώρα πότε έκλεισε δεν έχει σημασία. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι με του οποίου μίλησε, λίγο να σε προετοιμάσουν πριν έρθει στην ομάδα? Ουσιαστικά δεν μίλησα τόσο πολύ με κάποιου ανθρώπου συγκεκριμένου. Εγώ έκανα τη δουλειά μου, έπαιζα για την ομάδα που ήμουνα και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι έδωσα τον καλύτερο μου αυτό. Και αυτό έχω σκοπό να κάνω για την ομάδα που είμαι τώρα. Ο Καρύμ δεν σου είπε όταν έφυγε το Γενάρη θα τα πούμε το καλοκαίρι? Εντάξει, μου το είπε, ναι, μίλησα και με τον Καρύμ, έχω μιλήσει με τα παιδιά για να δω το κλίμα και αυτά, αλλά όπως σου είπε, ήμουν συγκεντρωμένος πραγματικά στην ομάδα μου, γιατί νομίζω αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε σωστός επαγγελματίας που βρίσκεται στην ομάδα που αγωνίζεται και παίζει για αυτήν. Φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό, είδαμε πραγματικά, εντάξει, και εμείς δεν είμαστε εκεί τρομεροί γνώστες του ποδοσφαίρου, αλλά είδαμε μια διαφορά σε σένα. Είδαμε μια βελτίωση. Εσύ σε ποια σημεία πιστεύεις προσωπικά ότι χρειάζεσαι να δουλέψεις λίγο παραπάνω? Σίγουρα πρέπει να δουλέψω στην ταχύτητά μου, στα πρώτα μέτρα πιστεύω και λίγο στη δύναμη. Εντάξει, νομίζω αυτά τα δύο χρόνια πήρα πολύ εμπειρία, έχω κάνει πολλά παιχνίδια στη Super League και νιώθω αυτή τη στιγμή έτοιμος να είμαι μέλος στο ρόστερ της ομάδας. Αισθάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος για τις υποχρεώσεις του στον τρίτο προβληματικό γύρο της Champions League?
πιστεύεις ότι η περσινή διαδικασία έχει γίνει ένα καλό μάθημα γενικότερα? Νομίζω ότι ναι, υπάρχει από τους προπονητές, από όλους τους ανθρώπους εδώ, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ακολουθούν ακριβώς και νομίζω ότι ξέρουν τι θα κάνουν και πώς θα διαχειριστούν και βλέπω ότι τα πράγματα πάνε καλά και εύχομαι να πάνε καλά. Είναι άλλη διαδικασία της προετοιμασίας όταν υπάρχουν υποχρεώσεις τέλη Ιουλίου και τελείως διαφορετική όταν ξεκινούν υποχρεώσεις τέλη Αυγούστου. Σίγουρα είναι διαφορετικό τελείως γιατί έχεις μυαλό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι οι ίδιοι ξέρουν, δεν μπορώ να σας πω εγώ, ξέρουν οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουν ακριβώς για να είναι η ομάδα έτοιμη. Πριν συνεχίσουμε στο Ολυμπιακό, θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση, διότι όταν με το καλό επιστρέψουμε στην Ελλάδα, θα γίνει ένα φιλικό με τον Πανιούνιο στην Ασμήνη για πολύ ιδιαίτερο, για πολύ καλό σκοπό, για ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Εύχομαι πραγματικά το παιδί καταρχήν να γίνει καλά και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να συμβούν και θα καλέσω προσωπικά τον κόσμο να έρθει σε αυτό το φιλικό. Όχι τόσο για το παιχνίδι, όσο για να βοηθήσει το μικρό Άγγελο. Θα ήθελα να δει γεμάτη την Ασμήνη. Εννοείται, θα ήθελα. Δεν έχω δει σχεδόν, τώρα θα δω τελείως γεμάτη. Είσαι από μια ομάδα που ήταν μεγάλο ποσοστό έχει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έρχεσαι σε μια ομάδα που παραδόξως τα τελευταία χρόνια το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ έντονο, ειδικά φέτος. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια φουρνιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο εξαιρετική τα τελευταία χρόνια. Πώς σχολιάζεις αυτό? Ναι, νομίζω αυτό συζητάμε μεταξύ μας τα παιδιά, τα πιο παλιά που είναι εδώ. Λέμε ότι όντως πρώτη χρονιά έχει τόσους πολλούς Έλληνες σε προετοιμασία. Νομίζω είναι κάτι πολύ καλό αυτό για την Ελλάδα και για μας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες ταλαντούχοι ακόμα και ακόμα υπάρχουν και άλλοι. Και τίποτα. Εύχομαι όλες οι ομάδες, κάθε ομάδα να αξιοποιεί τους παίκτες που έχει από τις ακαδημίες ή να παίρνει Έλληνες παίκτες και να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα τους. Ξέρω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα μόλις τώρα ήρθες στον Ολυμπιακό. Αλλά παιδιά της ηλικίας της δικής σου ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν όνειρα να φτάσουν εκεί που έχει φτάσει ο Μανολάς, ας πούμε. Ναι. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου υπάρχει πάντα μια τέτοια σκέψη? Πάντα σκέφτεσαι το παραπάνω, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να σκέφτεσαι είναι να είσαι σταθερός, να κάνεις σταθερά βήματα και σιγά σιγά να πηγαίνεις ψηλά. Να μην κάνεις πίσω βήματα. Μπορεί πιο αργά, αλλά να κρατιέσαι όσο πιο πάνω γίνεται. Προφανώς έχεις καταλάβει ότι ήρθες σε μια ομάδα η οποία σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αυτό το βήμα και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Ναι, έτσι έχουμε δει με τόσους παίχτες. Ναι, εννοείται. Έχεις ένα παρελθόν προσωπικό στον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έφυγες από εκεί με κάποιο παράπονο και αν για σένα το γεγονός ότι είσαι τώρα στον Ολυμπιακό, που όπως δήλωσες, για σένα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Κάτι σαν μια ρεβάνς, σαν μια προσωπική άτυπη ρεβάνς, να το πούμε έτσι. Εντάξει, η ρεβάνς δεν νομίζω ότι είναι επειδή πήγα στον Ολυμπιακό. Εγώ έφυγα, με διώξαν ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό. Απόφασή τους, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Εγώ δούλεψα καθημερινά, δεν άκουγα κανέναν και νομίζω ότι εντάξει, όλα πήγαν καλά αυτά τα δύο χρόνια και εύχομαι να συνεχίσω το ίδιο. Κατηγορήθηκες όμως λίγο στα παιχνίδια των play-off ότι έδειξες έναν υπερβάλλοντα ζήλο σε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σε όλα τα παιχνίδια είμαι ακριβώς έτσι. Εντάξει, λογικό να τα πούνε αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εγώ πάντα θα παίζω έτσι. Πάντα έπαιζα έτσι και σε άλλα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι μπροστά μου και ποιος είναι αντίπαλος. Θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα που είμαι και νομίζω ότι το έχω. Άμα δει τώρα τα παιχνίδια είναι το ίδιο. Εντάξει, ο καθένας βγάζει το συμπέρασμα του. Πάντως ακουγόταν ότι σε είχε ξαναπλησιάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι αλήθεια? Δεν ξέρω, είναι ένας αστικός μύθος? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Μπορεί με τον μάνατζερ μου, αλλά εγώ δεν ξέρω κάτι. Γενικά δεν μιλάω πολύ. Όταν τελειώνει η χρονιά, τότε σκέφτομαι τι θα γίνει π.χ. στο τέλος. Υπομονείς για το ντέρμπι Ιωνίων? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Έχω παίξει όταν ανάποδο, τώρα να παίξω αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Τώρα, μακάρι υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και ό,τι να γίνει θα γίνει. Για το πρόσωπο μας το Καρεσκάκι. Εντάξει, το περιμένω όπως και πώς, αλλά όπως είπα, πρώτα για να γίνει αυτό το βήμα πρέπει να είμαι σταθερός, σιγά σιγά να βελτιώνομαι και άμα πάνε όλα καλά, μακάρι να γίνει και αυτό. Πώς περιμένεις το επόμενο πρωτάθλημα? Θεωρείς ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε ό,τι αφορά στην πλούσια του πρωταθλήματος? Εντάξει, νομίζω ότι και πέρσι, δηλαδή φέτος, ήταν λίγο καλύτερο. Τίποτα, ελπίζω να είναι καλύτερο. Θα δείξει, είδαμε τώρα ότι οι πιο μικρές ομάδες κοντράρουν λίγο τις μεγαλύτερες και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο θετικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Αντιμετώπισες ένα σωρό παίχτες.
Έχω διαβάσει κάποια συνεντεύξεις σου. Είχες πει ότι ο Μήτρογλου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Ναι, τότε στο πρώτο μου παιχνίδι. Έτσι, αν έδινες μια τριάδα παιχτών τους οποίους θα ήθελες να τους έχεις συμπαίκτες και όχι αντιπάλους, ποιοι θα ήταν αυτοί? Μπορεί να είναι και κάποιος που βρίσκεται τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα πολύ δύσκολη παίκτη. Για μένα ένας πολύ καλός παίκτης ήταν ο Μιλιβόγεβιτς που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ήταν πολύ καλός παίκτης. Και ο Αραούχο επίσης πολύ δυνατός παίκτης. Τώρα ακόμα ένα τώρα που μου έχει φταγάσει άλλο. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλοί παίκτες που είναι πολύ καλοί. Ας το πάμε στους παίκτες που υπάρχουν. Ο Καρύμ για παράδειγμα. Εντάξει, ο Καρύμ. Βλέπει σύντομα να φεύγει δηλαδή από την Ελλάδα. Γιατί... Εντάξει, είναι ένα παιδί ο οποίο νομίζω δουλεύει πολύ και το απέδειξε αυτό από τον Πανιόνιο που ήρθε από μια περίοδο που δεν είχε πολλά παιχνίδια. Σιγά σιγά πήρε το χρόνο του και νομίζω ότι έχει δείξει ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και στον Ολυμπιακό και του εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Ο Μπέν για παράδειγμα. Επίσης, ναι, είναι πολλοί παίκτες τώρα να αρχίσουν να λέμε γι' αυτό σου είπα δύο από άλλες ομάδες. Όχι, το λέω επειδή ο Μπεν θα κάνει ουσιαστικά την πρώτη του προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Το παιδί ανήκει εδώ και δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει κάνει ποτέ πρώτη προετοιμασία. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό προσφέρειστη. Είδαμε ότι φέτος τον Πανιούνιο, ειδικά μετά το Δεκέμβρη, ήταν αυτό ουσιαστικά που κράτησε την ομάδα και τη έδινε συνέχεια βαθμό. Εύκολη διαδικασία προσαρμογή στον Ολυμπιακό. Θα έρθει ο Καρύμ σε λίγο καιρό, ο Μπεν. Είναι ο Σιώπης από χθες. Είναι πολλοί παίκτες. Αυτό ήταν το καλύτερο. Είναι και ο Χουτεσιώτης είναι ακόμα. Και όλα τα παιδιά με έχουν βοηθήσει. Ο Καπίνο με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που να τους πω. Υπάρχει κάποιο πρότυπο αμυντικού που έχεις είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό? Ένας αμυντικός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Τιάγκο Σίλβα από την Μπαρί. Από Ελλάδα. Μ' αρέσει πολύ και ο Πασταθόπουλος και ο Μαλάς. Είναι φοβερή και με την πορεία που έχουν κάνει. Ξέρεις, τώρα Champions League καταλαβαίνεις, αν όλα πάνε καλά και πάει η ομάδα στο Μήλος. Αν ερχόταν η στιγμή που η κλήρωση είναι 28-29 Αυγούστου, ποιο γήπεδο θα ήθελες να επισκεφθείς? Πέρα από ότι... Εντάξει, νομίζω ότι επειδή δεν έχω παίξει ποτέ Champions League, ό,τι όποιο γήπεδο και να μου έβγαινε στην κλήρωση. Από την πρώτη. Θα ήταν φοβερό, θα ήταν φοβερό. Από το πρώτο γκρουπ είναι η Feyenoord, πρωταθλήτρια Ολλανδίας, αλλά υπάρχει και η Real Madrid, που λέει ο λόγος. Ναι, νομίζω ότι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό είναι η Feyenoord. Οπότε το καλύτερο για την ομάδα και μετά το δικό μου. Για τουρισμό θα πας δηλαδή κάποια στιγμή στη Μαδρίτη να δει τον Μπερνάμπεο. Θα δείξει, όχι, όχι, θα δούμε. Την επιστροφή σου λεωφόρο, πώς. Εντάξει, σίγουρα θα έχω. Ναι, σίγουρα θα ακούσω διάφορα. Ήδη τα άκουσα με την ομάδα του Πανιωνίου. Τίποτα. Εγώ θα κλείσω τα αυτιά μου ουσιαστικά και θα κάνω αυτό που θα με ρωτήσει ο προπονητής και να βοηθήσω την ομάδα. Θα υπάρχουν αυτά και τώρα και στη συνέχεια. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως, τώρα για να το κλείσουμε αυτό με τον Παναθηναϊκό, είπες σε διώξανε. Είχες πει στο παρελθόν, πάλι αν δεν κάνω λάθος, έτσι λίγο πρόχειρα που έψαξα, ότι θα πω γιατί με διώξανε όταν κλείσω την καριέρα μου. Ναι, νομίζω ότι. Επειδή εμείς μπορεί να μην έχουμε δουλειά αύριο μεθαύριο. Ξέρετε, πάνε λίγο. Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Αυτό που είπα, όντως, κάποια στιγμή μπορεί κάποια στιγμή να πω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ουσιαστικά μου είπαν φεύγει. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τώρα όλα τα άλλα είναι για λόγια. Καλό σου έκανε. Να πω ότι αποδείχθηκε, ναι.